Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και από μένα, αγαπητοί διοργανωτές, κυρίες και κύριοι. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι τελευταίος ομιλητής, διότι υπηρετώντας το κίνημα των νέων αγροτών από την πλευρά του Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης και ως μέλος και από τις τοπικές μας ενώσεις, έχω διοργανώσει πάρα πολλά συνέδρια 14 χρόνια, μερίδες, φεστιβάλ, και ξέρω ότι κάποια στιγμή κάποιος στο τέλος, θα είναι κάποιος ομιλητής στο τέλος. Όμως, μου δίνεται η ευκαιρία να πω στον αγαπητό πρόεδρο της ΣΑΣΟΕ που με την φιλοξενία του και με την πρόσκλησή του που έχουμε μια άψογη συνεργασία, να του προτείνω ότι τα συνέδρια της ΣΑΣΟΕ, επειδή μιλούμε για σημαντικά θέματα, πρέπει να είναι περισσότερες ημέρες και θέλω να πάρετε μια πρόταση και από μένα, κύριε πρόεδρε, ότι θα πρέπει κάθε χρόνο, για τα επόμενα χρόνια, το συνέδριο να γίνεται σε κάθε διαφορετικό νομό. Αυτό που κάνουμε και εμείς στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών 24 ολόκληρα χρόνια. Ποτέ στον ίδιο νομό. Όμως είναι καλή αρχή εδώ στην Αθήνα. Και κύριε Πρόεδρε, ακόμα θα μου επιτρέψετε, επειδή είμαι συνεταιριστής, μικρός συνεταιριστής, νεαρός από τα νεαρά μου χρόνια, γνωριζόμαστε πάρα πολύ, θα ήθελα, έστω και τώρα που είναι και αργά το απόγευμα, να είχαμε πολλούς νέους στο τραπέζι του ΣΑΣΟΕ. Νέους συνεταιριστές και όχι εσάς που είστε δυναμικός. Θα ήθελα και τους υπόλοιπους, διότι μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, την κοινή αγροτική πολιτική. Όμως, πρέπει να, χωρίς να αποπειραθώ, να εξηγήσω όλη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να πούμε μαζί τι μας λέει με τις βασικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Για το μέλλον της γεωργίας στην Ευρώπη, που θα προδιαγράψει τις βασικές αρχές σχεδιασμού, αλλά της επόμενης κοινή αγροτικής πολιτικής. Πρώτον, τα κράτη-μέλη θα συντάξουν ένα στρατηγικό σχέδιο στα πλαίσια των κοινών κανόνων, εκείνοι ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Δεύτερον, θα υπάρξει εξωτερική σύγκληση των ενισχύσεων. Σε ποιο βαθμό ακόμα δεν το ξέρουμε, και εσωτερική σύγκληση που θα αποφασιστεί από το κάθε κράτο-μέλος. Τρίτον, στο πλαίσιο του σχεδίου που θα καταθέσει το κάθε κράτος μέλος, θα υπάρχει όλες οι πρακτικές του πρασινίσματος, των αγροπεριβαλλοντολογικών μέτρων, αλλά και του μείγματος των ενισχύσεων των νέων, των συνδεδεμένων κλπ., ώστε να πετύχουμε πραγματικά τους στόχους μας. Τέταρτον, και το πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης θα κινηθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και τα μέτρα που θα χρησιμοποιηθούν γι' αυτό θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά προς τις άμεσες ενισχύσεις. Και πέμπτον, όλα όσα θα σχεδιάσουμε θα πρέπει να έχουν μετρήσιμα, μα μετρήσιμα αποτελέσματα, στα οποία θα παρακολουθούμε. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να φτιάξουμε ένα σωστό πλαίσιο για την ενίσχυση της επόμενης κοινής αγροτικής πολιτικής στον χρόνο? Πρέπει, καταρχήν, να σχεδιάσουμε το μέλλον της ελληνικής υπαίθρου. Πρέπει να αντικρίσουμε πραγματικά με ειλικρίνεια τις ιδιαιτερότητες και τις ειδικές συνθήκες για να βρούμε εκείνους τους παράγοντες που είναι ικανοί να προωθήσουν την ανάπτυξη και εκείνους τους γεωργούς που τελικώς θα υπηρετήσουν ένα πραγματικά αναπτυξιακό σχέδιο με πνοή αλλά και με όραμα. Ποιος μπορεί να κάνει αυτό? Η γνώμη μας είναι ότι μόνο του ουδής είναι ικανός να το καταφέρει. Πρέπει πραγματικά να συμβράμουν όλοι οι φορείς που έχουν την ικανότητα αλλά και την αρμοδιότητα να το πράξουν. Δηλαδή, εκτός από τα Υπουργεία και τους ειδήμονες, όλοι οι παραγωγικοί φορείς και εκπρόσωποι των αγροτών και όλες οι επιχειρήσεις που σχετίζονται πραγματικά με το χώρο. Δηλαδή, η οργάνωση που σήμερα μας φιλοξενεί στο πρώτο συνέδριο, η ΣΑΣΟΕ, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, οι νέα πασαγές, τα Υπουργεία, τα Πανεπιστήμια, τα Επιμελητήρια, οι διαπεντελματικές που είναι πολύ σημαντικές και όλοι όμως οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς. Είναι όλοι απαραίτητοι πραγματικά στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού. Αφού όμως πραγματικά σχεδιάσουμε το τι θέλουμε σε αυτήν τη χώρα, θα πρέπει να αναλάβουμε και οι δήμονες να μετατρέψουμε αυτές τις ελληνικές προτεραιότητες σε μέτρα για την επόμενη κοινή αγροτική πολιτική, τόσο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων των κανονισμών, αλλά όσο όμως και μετά. Μην νομίζετε όμως ότι αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μόνο αγροτικά μέτρα. Παράδειγμα, τα μέτρα αυτά δεν είναι ανεξάρτητα της φορολογίας. Όλοι εμείς καταλάβαμε ότι ο σχεδιασμός των ενισχύσεων της προηγούμενης περίοδου, καλώς ή κακώς τελικά εν μέρη, ανατράπηκε από τη φορολόγηση των ενισχύσεων και από την εισαγωγή του ΕΦΚΑ ως φορολογικό ποσοστό. Γι' αυτό λέω ότι όλοι μαζί και με πλήρη ειλικρίνεια πρέπει πραγματικά να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Ποιες όμως είναι οι πραγματικές προτεραιότητες που πρέπει να υπηρετήσουμε στον επόμενο σχεδιασμό? Ένα βασικό ερώτημα.
Καταρχήν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επόμενη κοινή αγροτική πολιτική πρέπει να είναι κοινή, διότι κάθε προσπάθεια εθνικοποίησης θα φέρει τους Έλληνες αγρότες με μειονεκτήματα ανταγωνισμού, που τα βλέπουμε και σήμερα, αφού οι εθνικοί προϋπολογισμοί πολλών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά πιο εύρωστοι από το δικό μας και συνεπώς ικανότεροι να χρηματοδοτήσουν τους αγρότες των υπόλοιπων κρατών, ενώ εμείς με την οικονομική στενότητα που έχουμε δεν θα μπορέσουμε να διαθέσουμε ούτε τα ελάχιστα, ελάχιστα κονδύλια για τις ενισχύσεις των γεωργών που είναι πραγματικά απαραίτητες. Επίσης, ο επόμενος σχεδιασμός πρέπει να είναι στοχευμένος στον αγροτικό τομέα και στην αγροτική παραγωγή. Εντελώς, μα εντελώς πρακτικά, θεωρούνται ότι πρέπει να μειώσουμε το δυνατόν περισσότερο το ποσοστό των εκτάσεων που απλά διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος τόσο του ευρωπαϊκών όσο και των εθνικών κανόνων. Εάν τυχόν αφαιθεί στο κράτο μέλος να αποφασίσει, θεωρούμε ότι αν ίσχυαν οι ίδιοι κανόνες με τους σημερινούς, θα λέγαμε ότι αντί για του 50% θα έπρεπε να έχουμε μέγιστο 25% εκτάσεις σε καλή γεωργική κατάσταση. Τέλος, θα πρέπει η κοινή αγροτική πολιτική να είναι πραγματικά πολιτική και για να είναι πολιτική χρειάζεται κονδύλια. Άρα πρέπει να διατηρηθεί ή και να αυξηθεί τόσο το ευρωπαϊκό budget, όσο και οι ενισχύσεις που απολαμβάνει η χώρα μας, ώστε να μπορούμε να σχεδιάσουμε με οικονομικά αντικρίσματα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που φέτει η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών για την επόμενη περίοδο? Όπως βλέπετε, πρώτον πρέπει να δοθεί έμφαση στις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις που σήμερα εξαφανίζονται, οι οποίες αποτελούν το δυναμικότερο τμήμα του τομέα. Όπως διαφαίνεται και από την ανακοίνωση της Επιτροπής, αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τόσο το ανώτατο κατόφλι ενισχύσεων, όσο και την αναδιανεμητική ενίσχυση και την ενίσχυση των μικρών γεωργών. Δεύτερον, θεωρούμε ότι όλα τα εκτατικά μέτρα πρέπει να περάσουν στο πλαίσιο ενίσχυσης του πρώτου πυλώνα και τις αντίστοιχες αναγκαίες μεταφορές κονδυλίων από το δεύτερο. Δηλαδή, στο πλαίσιο του επόμενου σχεδιασμού πρασινίσματος και αγροπεριβαλλοντολογικών μέτρων, όλα αυτά θα πρέπει να είναι μαζί, να πληρώνονται μέσα από την ενιαία αίτηση ενίσχυσης και να μην θεωρούνται μέτρα του δεύτερου πυλώνα. Τρίτον, θα πρέπει να δούμε ακόμα πιο σοβαρά το θέμα των νέων γεωργών. Η ηλικιακή ανανέωση, την οποία την επιδιώκουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν επιτυχάνεται όσο θα επιθυμούσαμε. Και έχουμε τα γνωστά παραδείγματα του τελευταίου προγράμματος του 6-1. Αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη περίοδο θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα πακέτο μέτρων ελκυστικό αλλά και αποτελεσματικό. Θα αναφέρω για παράδειγμα ότι η εκπαίδευση που παρέχεται σήμερα στο πλαίσιο του προγράμματος πρώτης εγκατάστασης έρχεται από αργά έως πολύ αργά και είναι πολύ μα πολύ γενική. Εμείς πιστεύουμε ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα των νέων αγροτών πρέπει να είναι πολλά και να παρέχονται ανταγωνιστικά από αρκετούς φορείς σχετικούς με το αγροτικό τομέα, ώστε μπορεί ο νέος αγρότης να επιλέξει το καλύτερο για τις ανάγκες του. Ξεκινάει ένας νέος άνθρωπος μετά από 3-4 χρόνια εκπαίδευση. Την εκπαίδευση τη θέλουμε από την αρχή. Είναι επίσης υπέρτατη σημασία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να λαμβάνεται από τον νέο αγρότη εκ των προτέρων ως προϋπόθεση πλήρους ένταξης στο μέτρο. Τέλος όλα, το πιο σημαντικό θέμα είναι ο προσανατολισμός που πρέπει να δώσουμε στους αγρότες μας μέσα από ένα πλέγμα ενισχύσεων της ΚΑΠ. Όλοι συμφωνούμε ότι οι ενισχύσεις πρέπει να παρέχουν τη στήριξη και να αποφύγουμε την εγκατάλειψη των εκτάσεων και την εγκατάλειψη του επαγγέλματος. Θεωρούμε όμως ότι ο αγρότης πρέπει να αναζητά την υπεραξία του μέσα από την πραγματική αγορά, διότι τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας θα βοηθήσουν τους γεωργούς να ζουν καλύτερα και θα αυξήσουν παράλληλα το εθνικό παραγόμενο εισόδημα. Με λίγα λόγια, επαγγελματίες αγρότες. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι οι ενισχύσεις πρέπει να είναι ικανές για να μας στηρίξουν και τα προϊόντα μας ικανά για να μας πλουτίσουν. Δυστυχώς, την τελευταία διετία βλέπουμε πάλι μια στροφή των αγροτών προς την ασφάλεια των εκτατικών ενισχύσεων χωρίς την αναζήτηση του κέρδους μέσα από την αγορά. Θα κλείσω με τις βασικές αρχές όμως για το επόμενο πρόγραμμα της αγροτικής ανάπτυξης. Για τα επενδυτικά μέτρα θα πρέπει εκ των προτέρων να ρίσουμε ότι θα έχουμε αιτήσιες επαναλαμβανόμενες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προσκλήσεις για αποβολή προτάσεων, όχι κάθε 6 και 7 χρόνια. Δηλαδή κάθε χρόνο να έχουμε πρόσκληση για σχέδια βελτίωσης, για τη μεταποίηση, για τις επενδύσεις στην Ήπεθρο, των νέων αγροτών κλπ. Με αυτό όμως τον τρόπο θα αποφύγουμε τις υπερδεσμεύσεις
του προϋπολογισμού και τελικώς τα ανεκπλήρωτα επενδυτικά σχέδια. Το παράδειγμα των προηγούμενων σχέδιων βελτίωσης της προηγούμενης ΚΑΠ. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε γεωργός θα μπορεί να υποβάλει, εάν θέλει, δύο, αλλά και ίσως και τρία σχέδια επενδύσεων στην επταετή περίοδο, τα οποία θα είναι μικρά σε μέγεθος και εφικτά και τα οποία θα παράγουν μετρήσιμο αποτέλεσμα εντός πραγματικά της επταετίας και όχι συν 10 και παραπάνω. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες διοικητικά και να σταματήσουμε τις πελατειακές σχέσεις. Οι αποφάσεις ένταξης στο σχεδίο βελτίωσης δεν έχουν κανένα λόγο να υπογράφονται πολιτικά από πολιτικά πρόσωπα. Ας μην ξεχνάμε όμως και τις πιο soft βράσεις του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται από την πρώτη μέρα ενεργοποίησης όλων των προγραμμάτων. Αυτήν την περίοδο ζούμε το οξύμορο. Δεν έχουμε δώσει συμβουλές στις εκμεταλλεύσεις, αλλά έχουμε ενεργοποιήσει τα επενδυτικά μέτρα. Δηλαδή, δεν έχουμε το πρόγραμμα του Γεωργικού Συμβούλου. Δεν έχουμε ξεκινήσει καν την ενημέρωση και την κατάρτιση για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και για τους νέους γεωργούς. Αλλά έχουμε ενεργοποιήσει όλες αυτές τις προσκλήσεις σε αυτό το μέτρο και έχουμε ήδη ενταγμένους σε αυτά τα μέτρα, χωρίς να έχουμε καν το υπόβαθρο. Για εμάς τους νέους, που είμαστε δεκτικοί το καινούριο στο καινοτόμο και στην κατάρτιση, αυτά τα μέτρα πρέπει να ξεκινάνε πρώτα και αφού πάρουμε την απαραίτητη, μα απαραίτητη γνώση και μετά να μπορούμε με πλήρη επίγνωση να υποβάλουμε επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια βασισμένα σε στέρεο, αλλά στέρεο υπόβαθρο. Σύμφωνα, συνοψίζοντας, θεωρώ ότι όλα αυτά που είτε μέχρι τώρα είναι και δεν είναι νέα, όπως όλοι τα ξέρουμε, διότι δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα από το 2015 και δεν είναι νέα, διότι για τους περισσότερους που ασχολούνται παραγωγικά με τον τομέα αποτελούν την κοινή λογική. Εμείς ως Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών θεωρούμε ότι είναι επιτέλους ώρα να περαιτήσουμε όλη αυτή την κοινή μα κοινή λογική για να πάμε τη χώρα μπροστά. Η σημερινή σύμπραξη όλων μας στο πλαίσιο του συνεδρίου της φιλόξενης εδώ στα ΣΟΕ δείχνει ότι αυτό είναι εφικτό. Και συνεχίζοντας την πολιτική παράβαση των δικών μας συνεδρίων, που είναι ανοιχτά για όλους τους αγρότες της Ελλάδος, σας προσκαλώ από την πλευρά μου να παρευρεθείτε στο 25ο Συνέδριο Νέων Αγροτών, που θα γίνει τον Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου, στη Στερεά Ελλάδα. Θα είναι για μια ακόμη φορά ένα φόρουμ πραγματικά ανταλλαγής απόψεων, παραγωγικό, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία όλων μας σε κάθε επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε και σας περιμένω όλους σας στο συνέδριο το δικό μας. Και πάλι ευχαριστώ.